Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Καλημέρα ήρθατε. Κύριε Υπουργέ. Πατριώτης μας κιόλας εδώ. Έχουμε πλειοψηφία Χανιώτης, όπως βλέπεις. Υποχωρώ. Όχι, υποχωρείς. Προχώρα. Αν μας πει ο Υπουργός τι θα γίνει, πώς θα νικήσουμε το Δουνουτού, τότε θα υποχωρήσω πλήρως. Με τις κατσούνες. Λοιπόν, πώς θα. Διότι εδώ έχουμε μια εικόνα, κύριε Υπουργέ, ότι έχει φύγει η Τρόικα. Δεν γυρίζει πίσω. Αν δεν δώσετε εσείς στοιχεία, αν δεν δώσετε νούμερα. Αυτό είναι το κλίμα. Δεν έρχεται πίσω για να τελειώνει η αξιολόγηση. Νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται. Έχει γίνει ο πρώτος κύκλος. Όπως ξέρετε, της διαπραγμάτευσης. Τώρα είναι και τα τέσσερα θέματα πλέον έχουν οριμάσει. Προφανώς η... Ποια είναι τα τέσσερα? Τα τέσσερα θέματα είναι το ασφαλιστικό, τα δημόσια οικονομικά μέχρι το 18, το ταμείο και τα κόκκινα και δάνεια. Και τα δάνεια. Μάλιστα. Και βαριά, τα τέσσερα. Βαριά όλα είναι, βαριά. Είπε κανείς ότι είναι ελαφρά. Είναι, και τα τέσσερα είναι δύσκολα θέματα. Άρα η τελική διαπραγμάτευση, η οποία πρέπει να κλείσει και τα τέσσερα θέματα, νομίζω ότι βρισκόμαστε τώρα στο στάδιο το ενδιάμεσο, δηλαδή με έλλειψη συζητήσεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνουν, και νομίζω ότι με την επιστροφή σε δύο εβδομάδες θα υπάρξει. Δηλαδή μέχρι το Πάσχα? Ναι. Το καθολικό ή το δικό σας, που είπε και ο Μοσκοβισή. Μέχρι το Πάσχα. Εγώ, επειδή είμαι αισιόδοξη, συνήθως βλέπω το καθολικό, λοιπόν. Θα επιστρέψουν σε δύο εβδομάδες, αφού εμείς τους στείλουμε νούμερα και χαρτιά και άλλα. Αυτά, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να επιστρέψουν, για να καταλάβουν? Νομίζω ότι τα στοιχεία πλέον, υπάρχει σύγκληση όσον αφορά τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία δουλεύουμε. Το μόνο του τι θέλει, δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί τσινάει τόσο πολύ? Τι ακριβώς ζητάει? Η ποσοτικοποίηση δεν του κάνει? Θέλει, ας πούμε, τι, δεν του βγαίνουν τα νούμερα, τι, γιατί. Εντάξει, οι Ευρωπαίοι είναι λίγο πιο μαλακοί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Το Δουνουτού, όπως ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία σε αυτά τα προγράμματα. Ναι. Το πρόγραμμα που έχουμε συμφωνήσει και εφαρμόζουμε δεν είναι ταυτόσιμο με αυτή τη φιλοσοφία. Είναι ένα διαφορετικό, μεγάλες διαφορές. Ναι. Το Δουνουτού καλείται να μπει τώρα στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Το Μάρτι τελειώνει το ποπάκι. Τελειώνει ό,τι είχε στα χαρτιά. Ναι. Του καλείται πλέον επίσημα να μπει και να βάλει και χρήματα κτλ. Και ναι. Όπως. Αυτό είναι, λοιπόν, ένα σημείο στο οποίο αναπόφευκτα το Δουνουτού είναι πιο κοντά στη φιλοσοφία όπως την καταλαβαίνει και την εφαρμόζει κατά κανόνα. Στα προγράμματα υπάρχει ένα σημείο, λοιπόν, το οποίο πρέπει να ξεπεραστεί για να μπει στη φιλοσοφία του παρόντος προγράμματος ή να βάλει τους πιο όρους. Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι, μας δίνετε μια εικόνα ότι πέρα από τις ενστάσεις του Δουνουτού ή την μπάγια φιλοσοφία του, ας πούμε, να σκληρύνει κι άλλο τα μέτρα, κατά κανόνα η Τρόικα έχει συμφωνήσει μαζί μας με αυτές τις σκέψεις που έχει κάνει, με αυτές τις προτάσεις που έχει δώσει ο κ. Κατρούγκαλος. Το καταλαβαίνω καλά? Νομίζω ότι υπάρχει. Δεν έχουν ταυτόσιμες, υπάρχουν διαφορές. Εντάξει, ναι. Αλλά η βάση συζήτησης και στα τέσσερα θέματα. Έχει γίνει αποδεκτή. Έχει γίνει, νομίζω, αποδεκτή. Συζητάμε σε συγκεκριμένα πλέον θέματα. Υπάρχουν διαφορές ακόμα. Υπάρχει κενό που πρέπει με να καλύψουμε. Την Ευρωπαϊκή τώρα λέμε. Ναι, συνολικά. Αλλά νομίζω όμως, ότι. Αυτό που σημαίνει όμως αυτό που λέτε, ότι τα περιθώρια υποχωρήσεων της κυβέρνησης μπροστά στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ξεσηκωθεί και είναι στον δρόμο είναι λίγα. Εάν έχει κάνει μία πρόταση η κυβέρνηση και την έχει αποδεχτεί χοντρικά η Τρόικα, δεν έχει πολλά περιθώρια να κάνει, να δώσει κάτι. Η κυβέρνηση έχει περιθώρια για διάλογο. Για διάλογο μπορεί να έχει. Έχει για διάλογο και για βελτιώσεις. Διότι η βασική μας, εμάς στο ασφαλιστικό για παράδειγμα, που είναι επίμαχο θέμα, εμείς έχουμε καταθέσει την κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα λέει κάτι απλό. Ότι οι όροι με τους οποίους οι μισθωτοί σε αυτή τη χώρα εδώ και 30 χρόνια συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα, με αυτούς τους όρους πρέπει να εξομοιωθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες που για διάφορους λόγους μέχρι τώρα δεν είχαν τους ίδιους κανόνες. Αυτή είναι η κεντρική αρχή. Η κεντρική αυτή τώρα αρχή, η οποία διέπει το ασφαλιστικό και τη μεγάλη μεταρρύθμιση, έχει περιθώρια πολλά διαλόγου.
διότι κάθε κοινωνική ομάδα ελευθέρων επαγγελματιών, έχει ιδιαιτερότητες. Αυτό το αναγνωρίζουμε όλοι. Χωρίς να αλλάξουμε την κεντρική αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η μεταρρύθμιση, νομίζω ότι έχει περιθώριο διάλογο. Θα πλήρωσε ποτέ ο μισθωτός. Λες τώρα θα εξομοιώσω τον ελεύθερο επαγγελματία που δεν πολύ πλήρωνε. Με το μισθωτό που ήταν το μόνιμο υποζύγιο. Δεν πλήρωνε ποτέ ο μισθωτός 60 και 70% του συνόλου του σε φόρους και εισφορές. Θα σας πω το εξής. Να σας πω το πιο απλό παράδειγμα. Οι μισθωτοί πληρώνουν το 20% σε ασφαλιστικές εισφορές ανάλογα με το εισόδημά τους. Επί χρόνια. Μεγάλες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών πλήρωναν ένα πάγιο ανεξαρτήτως εισοδήματος. Σωστό. Ναι. Έτσι. Αυτή η αρχή αλλάζει σήμερα. Και λέμε να πληρώνουν όπως και οι μισθωτοί αναλογικά με το εισόδημά τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Ναι. Χωρίς όμως να απολαμβάνουν και τα αντίστοιχα προνόμια εντός εισαγωγικών. Στο τέλος της σύνταξης. Και αυτό είναι θέμα συζήτηση. Η αρχή, λέω, την αποδεχόμαστε. Έτσι θα γίνει το σύστημα. Αυτό είναι το νέο σύστημα. Τώρα, επειδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν δεκάδες ιδιαιτερότητες και διαφορετικό η πιθανότητα τρόπο φορολόγησης κλπ. Να αποδεκτούμε την αρχή και να προσαρμόσουμε και να ανοίξουμε το διάλογο, να φτάσουμε στην καλύτερη λύση. Κάποια όλα πολύ ψηλά, να μην του κρατάνε ασφαλιστικές ναι. 30.000 το μήνα. Ακριβώς. Ναι, να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο... Αυτή είναι η ιδέα του διαλόγου. Νομίζω το αποτέλεσμα σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις μας, όπως ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις αφορούν δύο θέματα που τους ενδιαφέρουν. Ένα, να είναι βιώσιμο αυτό. Όλο μαζί. Και να, το δημοσιονομικό του κόστος να αποτυπωθεί στην πλευρά του δεύτερου θέματος διαπραγμάτευσης, που είναι τα δημοσιοοικονομικά. Κάθε βελτίωση και ελάφρυνση που θα κάνει η υποχώρηση εντός εισαγωγικών που θα κάνει η κυβέρνηση σημαίνει κάποια νούμερα. Έτσι. Βέβαια. 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια, τα οποία εάν αρχίσετε από την αρχή να τα συζητάτε με την Τρόικα, θα αρχίσει κι άλλο. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι δεν πατάμε σε μια βάση σταθερή ώστε να πούμε σε δύο εβδομάδες. Θα είχαμε κλείσει τότε. Ναι, ακριβώς. Έχει όντως μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι εύκολη εξίσωση. Το ασφαλιστικό γιατί και μέσα πρέπει να βρούμε τις λύσεις και φυσικά. Συζητάμε το ασφαλιστικό. Και έχουμε αφήσει λίγο τα κόκκινα δέντρα στην άκρη από το δημόσιο διάλογο. Προς μεγάλη σας χαρά, υποθέτω. Εκεί τώρα τι θα γίνει, πού πάει η κατάσταση, τα επιχειρηματικά και τα σπίτια. Θα έρθουν τα φαντζ εδώ, θα τα πάρουν, δεν θα τα πάρουν. Τι θα γίνει, τι να καταλάβω άλλος που έχει πάρει μια παράταση στους πληστηριασμούς ακόμα ένα μήνα, ενάμιση. Αλλά τι πρέπει να ξέρει, ας πούμε. Διαβάζω ότι οι τράπεζες στείλανε στους ανθρώπους τα χαρτιά να πάνε να συνεννοηθούν και έχει πάει το 3% 4% μόνο, δεν πήγε κανείς. Ναι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εμείς όπως ξέρετε προσπαθούμε να βρούμε λύση στο υπαρκτό πρόβλημα. Ασφαλώς. Το υπαρκτό πρόβλημα είναι γνωστό, 100 δις από τα 200 δις που έχουν δανείσει οι τράπεζες είναι κόκκινα. Να. Αυτό είναι αδιανόητο, πρέπει να βρεθούν λύσεις. Εμείς περάσαμε, ας πούμε, για τα στεγαστικά την προστασία στο 60%. Και επιθυμούμε φυσικά τα στεγαστικά δάνεια στο σύνολό τους να μην αποτελέσουν αντικείμενο αγοροπολισίας. Να βρεθούν δηλαδή λύσεις αναδιάρθρωση εντός. Να μην πουληθούν σε ξένους, στα περίφημα κοράκια. Ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι σαφές από την πλευρά της κυβέρνησης. Ότι προσπαθείτε είναι σαφές. Ναι. Αυτό λέτε εσείς. τι θα γίνει στο τέλος δεν ξέρω. Γιατί ξεκινήσατε από το κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και φτάσατε τώρα στο 60% προστασίας, που σημαίνει αυτό 4 στα 10 σπίτια είναι απροστάτευτα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ με το 60%. Αλλά τέλος πάω. Συνεχίζουμε. 4 στα 10, τα οποία είναι από 200.000 ευρώ και πάνω αντικειμενική αξία και αφορούν ένα πάνω κομμάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απροστάτευτα σχέση με την κρατική αρρωγή και την πλήρη προστασία προσφέρει ο νόμος. Υπάρχουν τρόποι φυσικά να γίνει η σωστή αναδιάρθρωση των δανείων. Πάμε στον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών. Ο κώδικας διοντολογίας των τραπεζών είναι ένα πολύ σύνθετο πράγμα. Η αντίδραση δηλαδή των πολιτών θέλει. Πρέπει να απλοποιηθεί ο κώδικας διοντολογίας, να μπορεί να επικοινωνήσει. Δηλαδή, καλά κάνατε και δεν πήγανε. Είναι ένα πακέτο το οποίο για να το συμπληρώσετε, κύριε Καμπουράκη. Θέλετε 8 λογιστές και 32. Και 3 δικηγόρους. Δεν γίνεται. Για να πρέπει σε να είναι κάτι. Ναι, αλλά αυτοί ήδη θα χαρακτηριστούν κακοί, μη συνεργάσιμοι. Θα υπάρχουν ένα νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Δεν κινδυνεύουν δηλαδή. Όχι, όχι. Ναι, αλλά μην τους λέτε κιόλας να μην πάνε. Όχι, όχι. Εμείς λέμε ότι συνεργάσιμος πρέπει να είναι ο δανειολήπτης. Ναι.
αλλά και η διαδικασία πρέπει να διευκολύνει την επικοινωνία. Άρα προαναγγέλλεται ότι θα γίνει κάποια νομοθετική. Θα πάρει κάποια νομοθετική πρωτοβουλία για αυτούς που πήραν τα χαρτιά και δεν έχουν πάει στην τράπεζα να χαρακτηριστούν. Έτσι κι αλλιώς ο όρος συνεργάσιμος δανειολήπτης χρειάζεται επιπρόσθετη διευκρίνηση είτε από την Τράπεζα της Ελλάδος είτε από τον νομοθέτη. Έτσι κι αλλιώς. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή στα κόκκινα δάνεια, όπως ξέρετε, έχει απελευθερωθεί, ψηφίσαμε την απελευθέρωση των επιχειρηματικών δανείων και έχουμε διατηρήσει της υποσυζήτηση σε αυτή τη φάση την προστασία που επιδιώκουμε για τα στεγαστικά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα καταναλωτικά δάνεια. Ναι. Αυτό το φαντ που θα πάρει, στο οποίο θα πάρει το επιχειρηματικό, τι θα κάνει, θα την πουλήσει, θα μπει μέσα μαζί με τον ιδιώτη και θα βάλει λεφτά. Θα είναι μέτοχος. Πώς θα είναι, για να καταλάβω άλλος, ας πούμε. Το ΦΑΝΤ θα έχει όλες τις πιθανά εργαλεία στα χέρια του να διευκολύνει είτε την αναδιάρθρωση είτε την αναδιάρθρωση του δανείου. Με μεγαλύτερη ευχέρεια από τη τράπεζα, γιατί η τράπεζα έχει περιορισμούς. Θα έχει δυνατότητα αναχρηματοδότησης. Είναι... Αλλά δεν είναι τόσο κοράκια όσο, ας πούμε, υπάρχει φιλολογία. Εντάξει, εν δυνάμει, σε κάποιο τύπο, αν βγάλουμε έξω όλα τα κοινωνικά ευαίσθητα κομμάτια, που είναι τα στεγαστικά, τα οποία εν δυνάμει, όταν λέμε αυτό σημαίνει... Αν βγάλουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι επίσης πολύ ευαίσθητες ακριβώς από τη φύση τους, εν δυνάμει μπορεί να έχουν θετικό αντίκτυπο εάν κάνουν τη σωστά τη δουλειά. Πωλήσεις των επιχειρηματικών δανείων των μεγάλων, ας πούμε. Ναι, διευκολύνεται. Εάν βγουν έξω τα σπίτια, αυτά που δημιουργούν κοινωνικό αντίκτυπο, εσείς είσαστε σε θέση να εγγυηθείτε ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα τύπου Ισπανίας, ας πούμε, να πετάνε έξω τον κόσμο από τα σπίτια? Γι' αυτό και δεν θέλουμε να δούμε το φαινόμενο των στεγαστικών με βάση την εμπειρία της Ισπανίας. Ναι. Είναι αλλά δεν διαβάζω ότι θεωρούν το κυπριακό μοντέλο ως ιδανικό οι δανειστές. Ισχύει αυτό? Εκεί τα δώσαν όλα τα. Όχι, όχι. Οι Κύπροι έχουν βάλει ένα όριο, το 1 εκατομμύριο ευρώ, ως όριο για να πουληθούν. Άρα το 1 εκατομμύριο καλύπτει σχεδόν το 90% των στεγαστικών δανείων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την απελευθέρωση. 1 εκατομμύριο και πάνω. 1 εκατομμύριο και πάνω. Δηλαδή είπανε. Τραβάμε μια γραμμή, από εδώ και από εκεί για κάτω δεν θίγουμε. Υπάρχουν άλλες διαδικασίες, πιο πολύ σφιχτές. Και από το 1 εκατομμύριο και πάνω απελευθερώνουμε. Άρα βάλανε και αυτοί ένα όριο λειτουργικό. Ναι. Αυτά όλα που εξαιρεί αυτές τις κατηγορίες. Πότε θα πάρουν την τελική τους μορφή? Είναι η προϋπόθεση για την αξιολόγηση, γι' αυτό, για να κλείσει η αξιολόγηση. Είναι μέρος της αξιολόγησης. Όπως ξέρετε, 15 Φλεβάρι ήταν να τελειώσουμε. Δώσαμε παράταση μέχρι 15 Μάρτη. Ακριβώς επειδή έχουν παραταθεί οι διαπραγματεύσεις. Ωραία. Ερώτηση. Επειδή είστε και τουρισμό, αν κλείσουν τα σύνορα, έχετε υπολογίσει αν θα έχουμε ζημιά στον τουρισμό? Επειδή ακούω τον έναν, μάλλον μπορεί να κλείσουν, μπορεί το παλεύουμε, αλλά ίσως. Λέει και ο Καμένος και ο Δραγασάκης όλοι. Εντάξει, κανείς δεν θέλει και όλοι παλεύουν να μην. Έτσι και κλείσουν τα σύνορα. Θα έχουμε πρόβλημα στον τουρισμό? Προφανώς η επίπτωση στον τουρισμό θα ήταν με την απίστευτη απειλή που θεωρώ ότι είναι εκτός, δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, για το περί Σέγγεν. Αυτό θα είχε τρομερό αντίκτυπο. Το κλείσιμο των συνόρων θα δηλαδή έχει. Δηλαδή ένας φράχτης απάνω στα βόρεια. Ένας φράχτης δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, διότι αφορά ειδικές κατηγορίες κτλ. Πάνω στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει. Θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που πρέπει να το αποφύγουμε πάση θυσία. Με τα capital control, θα μας πείτε κάτι, πότε θα σταματήσουν, ρε παιδί μου? Ακούγα από χτες ότι στην Ισλανδία 7 χρόνια κάνανε. Αλλή μόνο μας αμπίασε έτσι. Εσείς είχατε πει σαν κυβέρνηση ότι προς το Μάρτιο θα... Εγάλα υπερβάλλετε λίγο. Είχαμε δώσει εμείς ημερομηνία. Ναι, στο Μάρτιο θα έχουν αλλάξει όλα, βέβαια. Αλήθεια τώρα, πότε υπάρχει μια χαλάρωση, μια αυτή, τι βλέπετε? Η αξιολόγηση προϋπόθεση, βέβαια. Έτσι. Προϋπόθεση αξιολόγηση και... Δεύτερη προϋπόθεση να είναι πολύ πιο ορατή από ό,τι είναι σήμερα η επιστροφή των χρημάτων στις τράπεζες, των καταθετών. Αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή με το χέρι στην καρδιά για να το πάρουμε απόφαση, αν μη τι άλλο. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αποσύρθηκαν καλώς ή κακώς 20 δις περίπου από τις τράπεζες. Όταν δείτε αυτό το κύμα επιστροφή, σημαίνει. Τώρα αποσύρθηκαν.
με τα χρηματιστηριακά και άλλα, όχι τώρα. Yeah. Με το χέρι στην καρδιά, γιατί καμιά φορά και ο άρρωστος θέλει να του παίρνει απόφαση, ας πούμε, για να κανονίσει την πορεία του. Σε πόσο καιρό θα έρθουν τώρα. Νομίζω καταρχάς ότι πρέπει να είμαστε σύμφωνοι ότι από, τους, από τα κάποια. Αυτό και αν δεν το θεωρείτε αρρώστια που έχουν κλείσει τράπεζες. Τα capital controls έχουν αποσυρθεί περίπου το 70% των περιορισμών. Εισαγωγές, εξαγωγές, τουρισμός, εμπόριο, όλο αυτό έχει αποσυρθεί, δηλαδή γίνεται ελεύθερα και πολύ ομαλά. Τώρα το επόμενο, το τελευταίο αυτό σημαντικό 30% δεν υπάρχει πρόβλεψη, διότι θεωρούμε προϋπόθεση. Για τους ιδιώτες λέτε τώρα. Όχι μόνο, και άλλα, δεν πας τις λεφτά στο εξωτερικό πια. Ναι, αυτό. Εσύ μπορείτε, αλλά στις επιχειρήσεις όμως έχουν έρθει εν πολύ στα εμπόδια λέτε. Έχουν έρθει, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Άρα μένει ένα 30% περίπου που είναι ιδιώτες, εμείς δηλαδή που πληρωνόμαστε από αυτό, ακριβώς. Που δεν μπορείτε να μας πείτε πότε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Η ομαλοποίηση λίγο ακόμα του τραπεζικού συστήματος. Φυσικά εξετάζεται το ενδεχόμενο τουλάχιστον να ανέβουν τα όρια κάπως, να υπάρχει μια χαλάρωση ή όχι. Η απάντηση είναι ναι. Εξετάζεται το όριο να υπάρξουν επιπρόσθετη χαλάρωση. Να πάει κανένα 500 άρκο για να έχει, ας πούμε, την. 520, 515. Λοιπόν, να σας πω, έχουν τα νέα σήμερα. Γελάτε. Το θεωρώ σοβαρό. Έχουν τα νέα σήμερα. Έκτακτη φορά 10% σκέψεις και για αναδρομικά 550 εκατομμύρια πρόστατα έσοδα από το φόρο εισοδήματος. Ισχύει αυτό? Το αναδρομικά δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Το θέμα το οποίο καλούμαστε να επιλύσουμε και αυτό είναι υπαρκτό. Ναι. Και το συζητάτε. Και συζητάμε όλα τα δυνατά μέσα. Είναι, όπως ξέρετε, το 18 πρέπει να υπάρξει αύξηση του πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος. Το τελευταίο έτος. Τώρα έχουμε 0 πλεόνασμα, 0,5 είναι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού. Καλούμαστε να το κάνουμε 3,5% το 2018. Για το 2018, ούτε για το 2016, ούτε για τίποτα από αυτά. Ούτε για τα ανθρώπινα του 2015. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Συζητάμε διάφορα φορολογικά μέτρα που εν δυνάμει θα. Κύριε Σταδάκη, εσείς ήσασταν εκεί στο περίφημο 9ωρο της πρώτης συνάντησης με το Ιντρόικα. Νομίζω ήσασταν, δεν είσαστε εκεί. Δεν τα έχουμε πει. Το κλίμα ποιο ήταν, δηλαδή, καταρχήν υπάρχει μια απορία στον κόσμο. Έχει ξεσηκωθεί όλες οι κοινωνικές τάξεις είναι στον δρόμο για σκέψεις της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κάποιο νομοσχέδιο, βέβαια, έτσι είναι, και όχι. Αδιαμόρφωτο είναι όλο. Ναι. Δεν είχατε καταρχήν κάνει μια συμφωνία με την Τρόικα πριν καθίσετε αυτές τις 9 ώρες, με τα mail, με το. Να σας πούνε, εδώ συμφωνούμε σε αυτά. Εδώ δεν συμφωνούμε. Είχατε κάνει. Το κλίμα ήταν καλό, κακό, πώς θα το περιγράφατε? Τι εννοείτε τώρα για να το καταλάβω ακριβώς. Υπάρχει μια αίσθηση ότι σας βάλανε κάτω και αρχίζαν και σας χτυπάγανε. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, διότι όπως ξέρετε έχουμε ως κυβέρνηση έχουμε κλείσει 3 κύκλους διαπραγματεύσεων. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχετε το know-how τώρα. Από τον Αύγουστο έχουμε κλείσει 2 δύσκολους κύκλους. Ο ένας πάρα πολύ δύσκολος με τα πολλά προαπαιτούμενα, την πρώτη διαπραγμάτευση. Άρα η εικόνα είναι, νομίζω, ότι η διαπραγμάτευση γίνεται όπως φαντάζεστε. Δηλαδή έχουν απόψεις η άλλη πλευρά, εμείς έχουμε τις απόψεις. Υπήρξε η πίεση να μειώσετε τις συντάξεις όλες οριζόντια? Εγώ αυτή την θεωρία δεν την αποδέχομαι. Δεν έχει υπάρξει. Όχι, δεν είναι θεωρία. Εάν υπήρξε πίεση, θα υπήρξε μέσα εκεί που συζητούσατε. Όχι, όχι, δεν υπήρξε. Η οριζόντια περικοπή των συντάξεων δεν τέθηκε στο τραπέζι. Οριζόντια. Οριζόντια. Περικοπή σε κάποιες υψηλές συντάξεις προφανώς θα τέθηκε, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι γνωστή θέση ορισμένων από τους θεσμούς ότι είναι πιο φιλική στην ιδέα των περικοπών από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Εσείς επιμένετε ότι δεν κόπουν συντάξεις πάντως. Εκτός από τις πολύ ψηλές. Εμείς είμαστε με αυτή την κόκκινη γραμμή, απόλυτα σαφείς. Εάν μειωθούν οι επικουρικές. Ότι εμείς θέλουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο δεν θα έχει περικοπές συντάξεων. Εάν μειωθούν οι επικουρικές, δεν θα είναι μείωση συντάξεων, κύριε Σταθάκη? Εάν μειωθούν οι επικουρικές που αφορούν μεσαία και χαμηλή. Δηλαδή αυτό που παίρνει 1.200 ευρώ, αν παίρνει 1.100 δεν θα έχει μειώσει. Δεν αποτελεί περικοπή συντάξεων.
Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν θα γίνουν αυτές. Το σχέδιό μας εδράζει την ιδέα ότι δεν θα υπάρξουν. Ούτε σε επικουρικές. Αλλά όχι με τόση κατηγορηματικότητα. Από ό,τι ακούμε τον κύριο Κατρούγκαλο, εν πάση περιπτώσει, με τόση κατηγορηματικότητα όσο η κυρία. Με τόση κατηγορηματικότητα το λέω και εγώ. Ο Κατρούγκαλος έχει το σχέδιο. Πείτε μου κάτι. Ο κύριος Γουρίδης παραιτήθηκε, είχε καμιά ενημέρωση, κάτι. Έχετε ακουστά? Δεν έχω. Δεν ξέρετε τίποτα. Δεν ξέρω. Ναι, επειδή είσαστε μεγάλος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είσαι σαν τον κύριο Σγουρδί, ο οποίος πήγε την πατσή του, άρα δεν κινδυνεύετε με παρέτηση. Μπορείτε να μας πείτε, και επειδή θυμίζω, για να μην σας καλοπιάνουμε συνέχεια, ότι κι εσείς είχατε δώσει υποσχέσεις. Δεν θα πουληθούν τα αεροδρόμια, δεν θα γίνει τόνα, δεν θα γίνει τ' άλλο. Αυτά όλα ξεχαστήκαν. Έχει κάποια βάση γενικά στο πολιτικό σύστημα, ιδίως του κ. Γουρίδη, ότι καμιά φορά τάζεται περισσότερα από όσο μπορείτε να υλοποιήσετε? Νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφές σε όλους ότι η κυβέρνηση βγήκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα αυτή η κυβέρνηση. Όχι, δεν ισχύουν. Είναι πολύ σαφές το πλαίσιο της νέας. Η κυβέρνηση αυτή εξελέγει μετά την υπογραφή της συμφωνίας του Ιουλίου. Η συμφωνία του Ιουλίου είναι απόλυτα σαφής. Άρα η ιδέα και η κριτική η οποία ασκείται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε στις τελευταίες εκλογές του Σεπτεμβρίου κάτι το οποίο δεν εφαρμόζει είναι απόλυτα, κατά τη γνώμη, παραπλανητική. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φτιάξει ένα πρόγραμμα, ας πούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, την πρώτη εκλογή. Εγώ θεωρώ ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, το οποίο δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε το πρώτο εξάμηνο, και αυτό είναι σαφές, εφαρμόσαμε όμως αρκετά από τα μέτρα που είχε στο εσωτερικό του. Για την ανθρωπιστική κρίση, για διάφορα κομμάτια. Όχι στην έκταση, και ακριβώς επειδή οδηγηθήκαμε σε μια συμφωνία όπως είναι η συμφωνία που υπογράψαμε. Αλλά από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση εξελέγει με αυτή τη συμφωνία και ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο το παλεύει και το προχωράει. Αυτά είναι τα δεδομένα, άρα η κριτική θεωρώ ότι είναι άδικη έως υπερβολική και χωρίς περιεχόμενο μετά τα νέα δεδομένα πάνω στο οποίο κινείται αυτή η κυβέρνηση. Δεν γκρύψαμε κάτι, αυτό είπαμε. Αυτή τη συμφωνία πετύχαμε. Αυτό είναι το παράλληλο πρόγραμμά μας και αυτό θα επιδιώξουμε. Παράλληλο πρόγραμμα δεν το έχουμε δει. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράλληλο, ένα πράγμα, ένα μέτρο που εντάσσεται στο νομοσχέδιο που είναι αυτή την. Από αύριο στη Βουλή. Που έχει μια σειρά από μέτρα τα οποία αφορούν την υγεία, τους ανασφάλιστους. Εντάξει, η ανασφάλιση είναι σοβαρό. Ναι, ένα σοβαρό πράγμα. Λέω τώρα η ένταξη των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα. Είναι ένα παράλληλο πρόγραμμα. Ένα σοβαρό μέτρο. Και άλλα πολλά. Εσύ τώρα που είσαι και χαλαρός άνθρωπος και είσαι και αυτό. Στα χωριά, τώρα στα Χανιά, πας με άνεση, ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά? Ή λες άστο τώρα καλύτερα? Εγώ νομίζω ότι... Επειδή έχουμε πολλά κρούσματα. Ναι. Μέχρι και το Μιχαηλογιαννάκη. Το Μιχαηλογιαννάκη τώρα που ο γιατρός τώρα είναι... Ωραία. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά ότι... Εντάξει, έχουν γίνει κάποια θραστικά τώρα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει ένταση αυτές τις μέρες, λογικό είναι. Μάλιστα. Λοιπόν... Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είστε καλά.